Την ανάγκη θέσπιση ευνοϊκή ρύθμιση των αγροτικών δανείων για αγρότε και αγροτικού συνεταιρισμού από την πρώην ΑΤΕ φέρνει στη Βουλή με ερώτηση που κατέθεσαν οι Υπουργού Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων, 31 βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ανάμεσά του και ο βουλευτή Ροδόπη Δημήτρη Χαρίτου, καθώ το μείζον αυτό ζήτημα αφορά πολλού αγρότε τη περιοχή μα. Συγκεκριμένα η ερώτηση αναφέρει, όπως είναι γνωστό, περισσότεροι από 35.000 αγρότες, φυσικά πρόσωπα αλλά και νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, είναι επιβαρημένοι εξαιτία των αγροτικών δανείων που είχαν χορηγηθεί από την πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και βάσει των οποίων είχαν εγγραφεί και υφίστανται εμπράγματα βάρη και ειδικότερα υποθήκε λόγω του ιδρυτικού τη νόμου που εξασφάλισε στην ΑΤΕ το προνόμιο εγγραφή υποθήκη και χωρί τη συνένεση ενημέρωση του δανειολήπτη. Τον Απρίλιο του 2016, επί τη τότε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, μετά την πώληση τη τράπεζα και τη θέση τη σε καθεστώ ειδική εκάθαρση, ορίστηκε ω ενιαίο ειδικό εκαθαριστή η εταιρεία Ενιαία ΕΕ Ειδική Εκάθαρση ΑΕ, η οποία, σύμφωνα με τον νόμο, έχει την ευθύνη για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τη υποεκάθαρση τράπεζα και δύναται να προβαίνει στη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου δανειακών απαιτήσεων. Όμω από την διαδικασία τη μεταβίβαση δανειακών απαιτήσεων έχουν εξαιρεθεί το σύνολο των δανειακών απαιτήσεων επί του εκ του νόμου καθοριζόμενων αγροτικών δανείων των φυσικών και νομικών προσώπων οφιλετών, καθώ και το σύνολο των δανειακών απαιτήσεων με οφιλέτριε στι αγροτικέ συνεταιριστικέ οργανώσει όλων των βαθμίδων. Το 2018, επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε θέσει σε λειτουργία σχετική πλατφόρμα υποβολής ετοιμάτων ρύθμισης των οφειλών σε αγροτικά δάνεια για τα φυσικά πρόσωπα αγρότες μέσω της ΕΓΔΙΧ. Με ιδιαίτερα ευνοϊκό πλαίσιο προσφερόμενων λύσεων, η οποία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2019. Επρόκειτο για την πρώτη σοβαρή προσπάθεια διευθέτηση των αγροτικών δανείων και ανακοινώθηκαν από την εταιρεία η οποία διενεργούσε την εκάθαρση ρυθμίσει. Οι οποίε πράγματι ήταν ευνοϊκέ, περιλαμβάνοντα διαγραφή όλων των τόκων αλλά και μέρο του κεφαλαίου. Οι συγκεκριμένε ρυθμίσει έτυχαν τη έγκριση και τη Τράπεζα τη Ελλάδο στι 3 Φεβρουαρίου του 2018 από την αρμόδια Επιτροπή Ασφαλιστικών και Πιστοτικών Κινδύνων. Έκτοτε, η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία δεν προώθησε καμία νομοθετική ρύθμιση προ την κατεύθυνση αυτή, ομολογώντα ότι αδυνατεί να παρέμβει στο τραπεζικό σύστημα με συνέπεια δικαιωρικέ και σπρακτικέ εταιρείε να καλούν και να οχλούν αγρότε και να προβαίνουν σε μέτρα αναγκαστική ίσπραξη των απαιτήσεων που προέρχονται από τα ανυπόθηκα αγροτικά δάνεια, ζητώντας άμεση εξόφληση των παλιών οφειλών τους, παρά το γεγονός ότι ήδη έχει εξοφληθεί το αρχικό κεφάλαιο και το ενδεύτερο των αρχικός, προποβλε... και το ενδεύτερο των αρχικός προποβλεπόμενων τόκων. Σήμερα το ύψο των κόκκινων αγροτικών δανείων ύψου 1,5 δι, που μαζί με τον εκτοκισμό αγγίζουν τα 4 δι, η απουσία νομοθετικού πλαισίου ρύθμιση με ευνοϊκού όρου, η ενυπόθηκη αγροτική γη αλλά και τα ανυπόθηκα αγροτικά κτίρια των αγροτικών συνεταιρισμών, αποθήκε και πολλά άλλα, δημιουργούν ασφυκτικό πλαίσιο που θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση των αγροτών φυσικών προσώπων και ανατρέπει την εξυγίανση των συνεταιρισμών. Ειδικά δε η απουσία πλαισίου προστασία από την κυβέρνηση γίνεται εντονότερη σε περίοδους που η αγροτική παραγωγή και η αγροτική οικονομία έχει πληγεί προοδευτικά αυξητικά από την περίοδο τη πανδημία και πλέον από το υπέρμετρο κόστο παραγωγή, αγορά λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων και την κάθε μείωση των τιμών διάθεση των προϊόντων. Επειδή τα δάνεια αυτά έχουν εμπράγματε εξασφαλίσεις αγροτική γη υποθήκε και συνδέονται με την αγροτική οικονομία τη χώρα. Επειδή η εταιρεία ειδική εκάθαρση δράνε εξέλεγκτα και χωρί νομοθετικού περιορισμού που θα δημιουργούσαν για του αγρότε ένα ευνοϊκό πλαίσιο ρύθμιση των οφειλών με διαγραφή τόκων και μέρου κεφαλαίου. Επειδή υπάρχει ο κίνδυνο η μη ελέγξιμη τακτική εισπράξη να έχει ω συνέπεια οι αγρότε και αγροτικέ εκμεταλλεύσει να βρίσκονται συνεχώ υπό Δαμόκλειο σπάθη τη κατάσχεση και πληστηριασμού τη ανυπόθηκη αγροτική γη και αυτή να χαθεί από την αγροτική οικονομία. Επειδή τα ανυπόθηκα αγροτικά ακίνητα αφορούν αγροτική παραγωγική γη, τα οποία συνδέονται άμεσα με την αγροτική οικονομία τη χώρα και τυχόν απώλειά του από την κατοχή των αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών θα δημιουργήσει περαιτέρω αποσταθεροποίηση τη αγροτική οικονομία, άρα πρόκειται για ζήτημα που αφορά όχι μόνο την ατομική ιδιοκτησία των αγροτών. Αλλά την ίδια την αγροτική οικονομία και επομένω πρόκειται για ζήτημα δημοσίου συμφέροντο και ενδιαφέροντο. Επειδή η περιορισμή και η παρέμβαση διανομοθετική πρωτοβουλία του κράτου προ την εταιρεία ειδική εκάθαρση είναι αναγκαία και επιτρεπτή λόγω τη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντο που συνιστά στην προστασία τη αγροτική παραγωγή και τη αγροτική οικονομία, και επειδή ήδη το 2018 θεσμοθετήθηκε μια ευελιξία για διευθέτηση βιώσιμων ρυθμίσεων με διαγραφή τόκων ή δανείων, διαγραφή τόκων κεφαλαίων, διαγραφή λογιστικού υπολείπου και 120 δόσεις. Ερωτούνται οι αρμόδιοι υπουργοί. Προτίθονται και με ποιου τρόπου να παρεύουν τα συναρμόδια Υπουργεία, θεσπίζοντα ειδικό νομοθετικό πλαίσιο ευνοϊκή ρύθμιση διευθέτηση τη οφειλή των αγροτικών δανείων για φυσικά και νομικά πρόσωπα αγροτικού συνεταιρισμού, ώστε να προστατευθεί η υπόθηκε αγροτική γη, αλλά και το αγροτικό εισόδημα και η αγροτική δραστηριότητα των συνεταιρισμών. Και αν προτίθονται να θεσμοθετήσουν μια ευέλικτη διευθέτηση βιώσιμων ρυθμίσεων με διαγραφή τόκων υπερημερία δανείων, διαγραφή τόκων κεφαλαίων, διαγραφή λογιστικού υπολείπου και 120 δόσει.